Ο Γιάννης Μαραχδής είναι ο σκηνοθέτης της σπουδαίας κινηματογραφικής παραγωγής El Greco. 2 χρόνια μετά επιστρέφει με τη νέα του δουλειά «Ο Θεός αγαπά το χαβιάρι» με πρωταγωνίστρια την Κατρίν Ντενέβ. Έχω να σας δω 2 χρόνια. Πείτε μου ότι ομόρφη είναι. Αυτό το κριτικό χιούμορ δεν το χάνατε ποτέ. Ναι, δεν πρέπει να το χάνουμε. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη και πρέπει να βρίσκουμε φυγές. Τα λεφτά για να κάνετε την ταινία, πού τα βρήκατε? Ένας το ξέρει κουκλά μου που τα βρήκαμε τα λεφτά. Είναι ένα πολύ οδυνηρό κεφάλαιο. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι βρέθηκαν στο δρόμο μας καλοί άνθρωποι που δεν τους ξέραμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν καλοί άνθρωποι και βοήθησαν να γίνει η ταινία μέχρι εδώ. Και μια πολύ ωραία στιγμή από τα γυρίσματα με την Κατρίν Ντενέβ, δεν μπορείτε να μην θυμηθείτε. Μόλις μπήκε μέσα, ντυμένη ως Εκατερίνη Μεγάλη της Ρωσίας, όλοι οι ηθοποιοί που ήταν εκεί τη χειροκροτήσανε ως Εκατερίνη τη Μεγάλη. Ήταν μια ηθοποιός που με το που ντύθηκε ήταν μια στάρ. Πώς αντέδρασε η ίδια στο χειροκρότημα? Τη λένε ψυχρή Παρθένα, δεν τη λένε? Πώς θα αντιδρούσε μια βασίλισσα? Έκανε ό,τι δεν έβλεπε. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα, τα πολύ πρόσφατα γεγονότα, θα μπορούσαν να είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο για μια ταινία σας? Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα τέτοιο σενάριο. Δεν έχει λόγο κανείς να κάνει. Αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει είναι άγριο. Γιατί να το αναπαράξει η τέχνη? Αντιθέτως, πολύ ευχαρίστως θα έκανα μια κωμωδία. Να γελάσει ο κόσμος. Γιατί αυτό που μας συμβαίνει είναι ότι υπάρχει εχθρός και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Έχουμε μια πολύ ισχυρή σχέση με την καθαρότητα οι Έλληνες. Άλλο αν τη χάνουμε κατά περιόδους. Εμείς ήδη και επειδή τη χάσαμε βρεθήκαμε εκεί. Αν δεν την είχαμε χάσει, αν κρατούσαμε το μέτρο που εδώ γεννήθηκε και δεν βγαίναμε έξω από αυτό το πράγμα που εμείς γεννήσαμε, όλη αυτή η επιβολή δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Βρήκε, ας πούμε, ανοιχτές πόρτες. Η κρίση βρήκε, αυτοί που επιβουλεύονται τις μεγάλες χώρες που θέλουν να τους κάνουν μικρές για να τις ελέγχουν απολύτως. Την οικονομία της κτλ. Δηλαδή εμείς είμαστε μια μεγάλη, μικρή χώρα. Είμαστε μια τεράστια χώρα που θέλουν να μας την κάνουν μικρή. Ο καλός σας φίλος ο Αλέξης Αλαζόπουλος, ναι, θα έπρεπε να ασχοληθεί με την πολιτική? Όχι. Διότι αν θα βρισκόταν στη θέση αυτών, θα του λέγανε οι άλλοι τα ίδια που λέμε για αυτούς τώρα. Ενώ από εκεί που είναι, αυτός λέει. Αυτός κρίνει. Είναι η δουλειά της άτυρας αυτή. Η δουλειά της άτυρας δεν είναι να μπαίνει στη Βουλή. Η δουλειά της άτυρας είναι να είναι απ' έξω και να χτυπάει με το βιτσάκι εκείνους που κάνουν το λάθος. Και το κάνει πολύ καλά ο Λάκης, μοναδικά. Όπως γνωρίζετε. Έχετε πει για το Λάκη ο Λαζόπουλο ότι ξέρει πολλά και για το τι θα γίνει και για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, απλά δεν μιλάει. Και πολύ καλά κάνει. Κοιτάξτε, εγώ ας πούμε, ο αρχιμός ο Λάκης, άμα πάει κάτω από μια αχλαδιά και δει τα αχλάδια, μπορεί να πει ότι σε 3,5 μήνες θα είναι όριμα τα φάμε. Δεν σου λέει όμως κόψτε το πιο νωρίς. Αυτό κάνει τώρα κι αυτός. Σου λέει σε 3,5 μήνες τα αχλάδια θα είναι όριμα να τα φας. Αν τα κόψεις θα είναι στιφά. Ό,τι και αν γίνει τώρα είναι άκερο. Γι' αυτό δεν μιλάει.